Η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αυτή τη στιγμή που πλήττεται η χώρα και που οι κυβερνήσεις προηγούμενες τους έκαναν να είναι σε αποδρομή και να φύγουν στο εξωτερικό. Έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και να στηρίξουν. Μες. Άρα ζουν και βιώνουν με μεγάλη επάρκεια και θα έλεγα με μεγάλη γνώση των πραγμάτων, άρα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Θέλω να σας πω το εξής τώρα όμως, ότι γιατί είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι η κυβερνησία και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υποθέσει κανένας από αυτό περί της ακυβερνησίας. Αλλά εδώ είχαμε μια κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία φέρανε μέτρα σκληρά, τα οποία ήταν χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς δέσμευση για το χρέος. Αυτά θέλανε να φέρουν. Θέλανε να φέρουν πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μπει σε άλλο δρομολόγιο. Δεν γυρίζω πίσω. Από το κοντρόλ, δεν έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Αφήστε το πίσω. Και πείτε μου σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα καθίσει ανάμεσα στους ηγέτες της Ευρώπης για ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Το μέλλον της Ευρώπης της ίδιας. Τι θα ζητήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, παίζει και παίζει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή την περίοδο σημαντικότατο ρόλο στην Ευρώπη. Και παίζει αυτό το ρόλο γιατί η χώρα μας έχει ανοίξει αυτούς τους δρόμους και στο προσφυγικό στάθηκε διαφορετικά και τα ζητήματα αυτά τα έχουμε βάλει από καιρό. Μάλιστα. Σε σχέση με την οικονομία και το οποίο έχουν δικήσει, ότι πρέπει να αλλάξει, είναι βασικό, δύο βασικά στοιχεία. Ότι η Ευρώπη πρέπει να επανέλθει και να υπάρχει ειλικρινή συμπόρευση και αλληλεγγύη των λαών. Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό για τους λαούς μόνο όσα είναι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, όσα έχουν να κάνουν με τη λιτότητα και να μην δεσμεύονται τα κράτη για τα υπόλοιπα ζητήματα. Αυτά δεν είναι Ευρώπη ενωπημένη. Αυτά είναι τα λάθη που έχουν γίνει και οι λαοί δικαίως από μια στιγμή στραβούν. Δεν φταίνει οι λαοί. Φταίνει οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές έχουν συγκεκριμένο χρώμα. Δεξιά πολιτική είναι εκεί που είναι η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Φαντάζομαι στις κυβερνήσεις συμπεριλαμβάνεται και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ρήγα. Διότι δεν είστε αντιπολίτευση πια, είστε κυβέρνηση και αντί να πάμε μπρος, πήγαμε πίσω στην οικονομία. Ο στόχος σας είναι στο τέλος του 2017 να βρεθούμε εκεί που ήμασταν στο τέλος του 2014. Κύριε Χατζηδάκη, θα με κάνετε να διακόψω και έχουμε χρόνο, αλλά από εκεί θα σας θυμίσω μία παρατήρηση. Σας κάνω. Τα μέτρα τα οποία ήταν να πάρετε. Εκείνο το 4% αναγκάζουμε να γυρίσω πίσω τώρα. Το 4% των πλεονεσμάτων που οδηγούσε σε καταστροφή. Κατάργηση των εκατομμυρίων. Είναι να σοβαρευτείτε. Διότι η χώρα οπισθοδρομεί. Το ΕΚΑΣ το οποίο μειώνεται δεν είναι ΕΚΑΣ των εφοπλιστών. Το ΕΚΑΣ είναι. Κάνετε στα σούπερ μάρκετ για τα τρόφιμα. Είστε πολύ καλός στις διακοπές. Σας εύχομαι, εκτός από τις φωνές, να είστε καλός και στα επιχειρήματα. Λοιπόν, γιατί θέλω να πω, εάν με